για την περιοχή του Μεγάλου Καλυβίνου, αλλά και σημεία βέβαια του νομού Τρικάλων. Έχει σοβαρό πρόβλημα η περιοχή μας, η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, τα ορεινά της, πολλές καταπτώσεις, πολλές ζημιές. Όμως στο οδικό δίκτυο και σε κάποιες ζημιές στην ίδρυυση κάποιων χωριών. Τώρα είναι Γαρδίκη, είναι πάνω Αθαμανία, υπάρχουν χωριά που θα ενημερωθούμε από τους δημάρχους τι ακριβώς έχει συμβεί όσον αφορά για τα νερά. Εμείς ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή όλο το ορεινό δίκτυο έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Όμως σοβαρό πρόβλημα μας δημιούργησε ο Πάμισος που είναι από την πλευρά της Καρδίτσας. Πάρα πολλά νερά, είδατε και στην Καρδίτσα τι έχει συμβεί στο Μουζάκι. Όμως, με συντονισμένες ενέργειες, Περιφέρεια, Δήμος Πύλης, Δήμος Τρικάλων, Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΔΕΗ, Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, μηχανήματα, ιδιώτες της Περιφερειακής Ενότητας, των Δήμων, κάτοικοι, όλοι επιποδός και θωρακίζουμε τους γόμφους. Οριστικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή και εδώ βλέπετε ότι μας έχει γυρίσει ο Πάμισος, έχει γυρίσει περιμετρικά τα μεγάλα καλύβια και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να έχουμε πρόβλημα με ανθρώπινη ζωή ή να γίνει κάτι με τις κατοικίες των πολιτών. Πόσο θα είσαι στη φυλακή? Συνεχώς θα είμαστε, γιατί πρέπει να δούμε τι νερά έχουμε μέσα στον Ποινιό, τι νερά έχουμε μέσα στον Πάμισο και συγχρόνως να δούμε τι γίνεται περιμετρικά του μεγάλου οικισμού που είναι τα μεγάλα καλύβια. Αλλά μεγάλο ζήτημα αγρότες κτηνοτρόφοι. Μίλησα με τον ΕΛΓΑ. Τη Δευτέρα θα βρίσκονται στα μεγάλα καλύβια οι γεωπόνοι μας μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα. Συντονιστήκαμε και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν γρήγορα, γιατί αν δεν έρθουν γρήγορα να κάνουν αντικειμενικές και δίκες αποζημιώσεις να δώσουν στους πληγέντες, γιατί είναι πλημμύρα, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα το χειμώνα. Οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να ανασάνουν οικονομικά. Έχουμε εικόνα πόσα στρέμματα έχουν πλημμυρίσει. Είναι περίπου 10 με 12.000 στρέμματα στα μεγάλα καλύβια και αυτά είναι βαμβάκια, καλαμπόκια, αυτά τα δύο δεν έχει γίνει αλωνισμός, ούτε ένα στρέμμα. Άρα που σημαίνει οι άνθρωποι αυτοί πλήττονται και δημιουργείται ένα σοβαρό θέμα και πιστεύω η πολιτεία να έρθει και να δώσει αυτό που δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Αν δεν είχαν γίνει τα αντιπλημμυρικά έργα στον Ποινιό θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί ο Ποινιός αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει, έχουμε κάνει αυτά τα αντιπλημμυρικά, έχουμε τα 15 εκατομμύρια που πραγματικά ο κύριος αγοραστός μας έδωσε τη δυνατότητα να δημοπρατήσουμε το έργο και την άνοιξη θα έχουμε το υπόλοιπο, αλλά θα κάνουμε και τις παρεμβάσεις που είδαμε τώρα κάποια ζητήματα που υπάρχουν, γιατί μπαίνουν και νερά από την πλευρά της Καρδίτσας, θα τα θωρακίσουμε ώστε να μπορέσουμε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα που βλέπετε μόνοι σας. Βλέπετε, έχει σταματήσει η βροχή, αλλά τα νερά μπαίνουν ακόμα μέσα. Κύριε Τζιούγκα, είναι δύσκολη νύχτα για τα μεγάλα καλύβια, αλλά ήσασταν έτοιμοι και δεν υπήρξαν τα χειρότερα. Είναι αλήθεια ότι ήταν πολύ δύσκολη νύχτα. Το ευτύχημα είναι ότι κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και του Δήμου Τρικαίων έχουν από χθες το βράδυ που ενεργούν στην περιοχή. Αυτό που σκεφτήκαμε να κάνουμε ήταν να κάνουμε ένα τεχνητό ανάχωμα πέριξ των μεγάλων καλυβιών για να καταφέρουμε να κρατήσουμε τα νερά. Προς το παρόν δείχνει ότι οι ενέργειές μας έχουν αποτέλεσμα και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα τελειώσει αυτή η δυσάρεστη κατάσταση για όλους. Δύσκολες στιγμές για τα καλύβια τα ξημερώματα σήμερα, παρόλα αυτά με μαχητικότητα και με μεγάλη προσπάθεια καταφέρατε να μην πλημμυρίσει το χωριό.
Όντως έτσι είναι. Βρισκόμαστε από χτες το απόγευμα όλοι στις επάλξεις. Τα καλύβια δοκιμάζονται για άλλη μια φορά, όπως κάθε χρόνο. Είχαμε κάποιες εκτεταμένες ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να είμαστε κοντά στους παραγωγούς παύλα κτηνοτρόφους. Τι έργα γίνονται εδώ, γιατί σήμερα ο Ιαννός θα παραμείνει μέχρι το απόγευμα στην περιοχή. Πώς μπορείτε να αποτρέψετε μια πλημμύρα? Αυτή τη στιγμή θωρακίζουμε και ανατολικά με μία τάφρο και με ένα μικρό ανάχωμα το σημείο του συγκεκριμένου εδώ σημείο του χωριού. Το ίδιο πράγμα κάναμε και νότια. Ας ελπίσουμε ότι θα σταθεί το νερό μέχρι εδώ στα αναχώματά μας και θα είμαστε ασφαλείς. Θα είσαι επιφυλακή όλο το 24ωρο. Σαφώς δεν φεύγει κανείς μέχρι να δούμε αποτέλεσμα και να πέσει η στάθμη του νερού.